Σε περίοπτη θέση στο Μουσείο της Μεσαράς θα παρουσιαστούν σύντομα στο κοινό τα ευρήματα που ήρθαν στο φως πριν από περίπου ένα μήνα στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στο Πετροκέφαλο και τον Κουρσόνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, εξαιρετικά καλή διατήρηση έχουν. Και πιθανότατα θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και με διάφορους βαθμούς και εκθεσιακά στο εγγύς μέλλον. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο περιοδικής έκθεσης με θέμα την αρχαιοκαπηλεία. Αυτό επιβεβαιώνει μιλώντας στην Κρήτη TV η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βασιλική Σιθιακάκη και μαζί τη μεγάλη επιστημονική και αρχαιολογική σημασία των ευρημάτων που σώθηκαν λίγο πριν περάσουν στα χέρια διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλείας. Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει τη μελέτη των αντικειμένων φαντάζομαι ότι θα προβούν στο εγγύς διάστημα και σε μία ανοιχτή δημοσίευση αυτών των ευρημάτων, αξιολόγηση και παρουσίασή τους στο κοινό. Η κυρία Σιθιακάκη, παρότι κρατά ως επτασφράγης το μυστικό το χώρο από τον οποίο αποσπάστηκαν οι Λάρνακες, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της Κρήτη TV ότι ο χώρος της λαθρανασκαφής έχει εντοπιστεί με την καθοριστική βοήθεια της αστυνομίας. Ναι, έχουμε προσδιορίες και το σημείο από το οποίο προέρχονται. Μιλάμε πάντως για ένα αρχαιολογικό θησαυρό, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε μιλάμε για ένα αρχαιολογικό θησαυρό και συνήθως η επιστημονική αξία αυτών των αντικειμένων υπερβαίνει κατά πολύ την υλική τους αξία. Μπορεί για λόγους διαδικαστικούς και νομικούς να προσδιορίζουμε μία οικονομική αξία για αυτά τα αντικείμενα ώστε να αποδοθούν και αντίστοιχες κατηγορίες και ποινές. Ωστόσο, για την επιστημονική κοινότητα, οι μαρτυρίες που μεταφέρουν αυτά τα αντικείμενα για την ζωή και τον πολιτισμό της εποχής τους. Η υψηλή επιστημονική και αρχαιολογική σημασία τους έγκυται στο γεγονός ότι πρόκειται για ολόκληρα ταφικά σύνολα της ιστερομινωικής περίοδου και παρέχουν σημαντικά στοιχεία στους αρχαιολόγους που μελετούν τη συγκεκριμένη περίοδο. Πρόκειται για 7 κυβωτιόσχημες λάρνακες, 2 εκ των οποίων φέρουν αετοματικά καλύματα και 80 αγγεία. Η έκθεση με την αποτίμηση της οικονομικής αξίας των ευρημάτων αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες στις ανακριτικές αρχές με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για αξία που ξεπερνά κατά πολύ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η τελική εκτίμηση αξίας τους θα προσδιοριστεί από τη σύσταση ειδικής επιτροπής όπως προβλέπεται από τον νόμο, είναι αρκετά υψηλή, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την επίσημη εκτίμηση επιτροπής.